Λείβουμε όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο και που είναι αναγκασμένος εντός εισαγωγικών και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος αλλά και ο ίδιος ο δήμαρχος να αρνείται εντός εισαγωγικών ή εκτός όπως θέλετε την συμβολή του στο παραγόμενο αυτό έργο. Θλίβομαι ειλικρινά σας το λέω διότι επί 30 χρόνια παρακαλάμε, δεν αξιώνουμε ενώ θα έπρεπε να αξιώνουμε. Παρακαλάμε διότι θεωρούμε πως ο σεβασμός στους ταγούς, στους εκλεγμένους της πόλης μας απαιτείται. Από το σημείο που εκλείπει όμως αυτή η κατ' ουσίαν συνεννόηση, επικοινωνία όπως θέλετε να την πούμε, διότι έτσι θεωρούν οι αρμόδιοι. Από εκεί και πέρα όπως αντιλαμβάνεστε τα πράγματα παίρνουν μια διαφορετική διάσταση. Θλίβομαι που το λέω, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα βγει στο μικρόφωνο και θα καταγγέλει. Ναι, είναι αλήθεια, θα το κάνετε με πολύ μεγάλη φιδό και πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Έτσι ακριβώς, είμαι πάρα πολύ συγκρατημένος και πολύ προσεκτικός όταν μιλάω δημόσια, σεβόμενος επαναλαμβάνω τους ανθρώπους τους οποίους ο πατραϊκός λαός έχει εκλέξει στο θόκο και της Δημαρχίας και στις υπόλοιπες θέσεις. Το σέβομαι απόλυτα, το χειροκροτώ και το τιμώ. Ακριβώς αυτή την τιμή περιμένω και από εκείνους απέναντι όχι μόνο της πολυφωνικής για να μην βλογάμε συνέχεια τα γένια μας αλλά απέναντι κάθε πολιτιστικού φορέα της πόλης μας ο οποίος πολιτιστικός φορέας έχει να δείξει, επαναλαμβάνω, έχει να δείξει ουσιαστικό έργο. Για παράδειγμα ανέφερα ήρθε στο μυαλό μου ας πούμε η Μαντολινάτα, η Ορυφαίας σωματεία που βέβαια είναι έτσι κολόνες του πολιτισμού σε αυτή την πόλη. Έτσι, έτσι όπως το λέτε, με μεγάλη ιστορία έτσι. Και προσφορά. Τώρα, εγώ επαναλαμβάνω αυτό για να το καταλάβει ο κόσμος και όχι ότι είναι χαζός ο κόσμος, για να το εμπεδώσει και μαζί με τον κόσμο να προσπαθήσω να το εμπεδώσω κι εγώ. Ο σοβαρός, πολύ σοβαρός κύριος Βαφέας και τον αναγνωρίζω εγώ ότι είναι ένα πολύ σοβαρό πρόσωπο της Δημοτικής Αρχής, πολύ φιλότιμος και πολύ ευθύς άνθρωπος και πολύ σεμνός θα έλεγα. Ο αντιδήμαρχος πολιτισμού σας είπε ότι δεν υπάρχουν χρήματα να δοθούν στην πολυφωνική ως οικονομική ενίσχυση και ότι αν υπήρχε έστω και 1, 2, 3 ευρώ θα τα έδινε για να ασφαλτοστρωθούν οι δρόμοι της πόλης που έχουν τα χάλια τους. Είναι σαφές αυτό. Είναι αλήθεια, αλήθεια το είπε. Αλήθεια το είπε. Αλλά εγώ αναρωτιέμαι τώρα πώς γίνεται να μην υπάρχουν χρήματα για αυτά, ούτε για αυτά που ανέφερε ο κ. Βαφέας, και να υπάρχουν χρήματα μονίμως να εξευρίσκονται πόροι, κονδύλια για τους συμβούλους του κ. Δημαρά. Είναι το ερώτημά σας εύλογο. Από την άλλη πλευρά αντιλαμβάνεστε ότι και η πολυφωνική δεν έχει την δυνατότητα να παρέμβει πιο πέρα με την έννοια του ότι όταν ο αρμόδιος αντιδήμαρχος λέει αυτό που λέει και το οποίο προείπαμε εκεί σταματάει κάθε κουβέντα. Λέει πως η κεντρική πολιτεία και δεν έχει κανένας λόγο να το αμφισβητήσει. Οφείλει τεράστιο ποσόν χρημάτων στην τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα είπε ότι σε μια συζήτηση με τον κύριο Δημαρά, αν και εφόσον η κεντρική πολιτεία δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις, στις οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι του Δήμου, σκέπτονταν μέχρι και την παράδοση των κλειδιών του Δήμου. Σας λέω πράγματα τώρα τα οποία συζητήσαμε ένθεν και ένθεν. Με κάθε ειλικρίνεια και πιστεύω ότι ούτε και ο κύριος Βαφέας θα μπορούσε να αμφισβητήσει την ειλικρίνεια των λεγόμενων. Σας παρακαλώ, αυτό έλειπε τώρα. Δεν το συζητάμε ο κύριος Βαφέας ούτε εσείς. Να σας πω και κάτι άλλο το οποίο έρχεται σαν συνδρομητής σε αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως. Για να μπορέσουμε να καλύψουμε το ενίκιο του προηγούμενου μήνα, ενώ του Ιουνίου, αναγκαστήκαμε και δανειοδοτηθήκαμε. Αλήθεια. Βεβαίως, ναι. Πήρατε δάνειο. Και εγώ δεν έχω να κρύψω τίποτα ούτε στην τοπική κοινωνία ούτε σε κανέναν. Πήρατε δάνειο για να πληρώσετε το νίκη. Τι μου λέτε τώρα. Βεβαίως, για να μπορέσουμε να πληρώσουμε το ενίκιο. Είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίσαμε φέτος μία, όπως όλος ο κόσμος άλλωστε, και αυτό είναι σεβαστό, μία δυσκολία στην ίσπραξη κάποιων χρημάτων διδάκτρων από τους μαθητές του οδείου μας, του Αχαϊκού Οδείου. Αυτό το ποσό έπρεπε να έχει μπει ήδη στη θέση του και το οποίο είναι αρκετά σεβαστό προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία συζητάμε τόση ώρα. Δεν μπορέσαμε μέχρι στιγμής να το αντιμετωπίσουμε, να το εισπράξουμε καλύτερα και αναγκαστήκαμε να πάμε σε δανειοδότηση για να μπορέσουμε να είμαστε, προσέξτε, εντάξει, τίμοι και ειλικρινείς απέναντι του νικάρι μας. Δεν θέλω να γίνω μάτι κακών, αλλά... Εντάξει, πήρατε ένα δάνειο, εξυπηρετήσατε κάποια νίκια. Δεν μπορεί να ξαναπάρετε δάνειο και να ξαναπάρετε. Μέχρι οπότε βλέπω μάλλον δυσίωνο το μέλλον της πολυφωνικής ό,τι αφορά τη στέγασή της τουλάχιστον.
Τέλος πάντων, δεν πειράζει όμως, γιατί έχουμε σύμβουλο πλέον, οπότε νομίζω δεν χρειάζεται πολυφωνική, έτσι δεν είναι? Χρειάζεται, δεν χρειάζεται, κύριε Σολομέ. Αφού έχουμε σύμβουλο πολιτισμού πλέον, η πολυφωνική μπορεί να κλείσει. Πιστεύω ότι το σκοπτικό σας αυτό χιούμορ να βρει ανταπόκριση σε εκείνους που πρέπει να βρουν. Μακάρι, μακάρι. Πάντως θα πρέπει να πω ειλικρινά ότι τα γη μας, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται και μάλιστα και εκείνοι που έχουν την ευθύνη του πολιτισμού, υπάρχει ένας οργανισμός πολιτισμού στην Πάτρα, ο οποίος οργανισμός βεβαίως δεν είναι λογικό και σόφρον να ασχολείται μόνον με τα του οίκου του, διότι ανήκει σε όλη την Πάτρα, ενώ τα του οίκου του τα συγκροτήματα τα οποία ανήκουν ευθέως στο Δήμο. Ναι.